μαέστρο. Ένα και. Κόρες να παντρέψω, έχω γιο για να σπουδάζω, την Ελλάδα να δοξάσω. Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει, κι όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους θερίζω και το αίμα τους θα στάζει. Σε Χρόνο TV σήμερα, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Άννα Βαγενά, και θέλω να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και δύο νέα παιδιά, έτσι από αυτά που, όπως λέει η Άννα Βαγενά, έχει το ταλέντο, και δεν το λέει η Άννα Βαγενά, το λένε όλοι οι παρευρισκόμενοι, να ανακαλύπτει ανθρώπους με ταλέντο στην υποκριτική. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να παρουσιάσω, γιατί δεν θέλω να πω και άλλα, θα κάνω και σαρδάμ. Τον κύριο Αλμπέρτο Φάις, καλώς μας ήρθες. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και τον κύριο Γιώργο Χρυσοστόμου. Καλώς μας ήρθες επίσης. Καλώς σας βρήκα. Δουλεύετε και οι δύο στην τωρινή παράσταση, ναι, στο Γυάλινο Κόσμο, στο Μεταξουργείο, με την Άννα τη Βαγενά. Και βέβαια εκεί παρίσταται, φαντάζομαι, και ο Λουκιανός. Τι να κάνει ο Λουκιανός. Δεν πας καθόλου, δεν βρίσκεσαι εσύ στο Μεταξουργείο. Να κάνω ορισμένα πράγματα, τα διεκπαιρέωσα. Ατέλος. Έκανε το σκηνικό την παράσταση. Α, δεν είναι υπό την εποπτεία του διάφορα πράγματα, δηλαδή? Όχι, τελείως. Ναι. Λοιπόν, για να περάσουμε στα νέα παιδιά, γιατί συζητάμε εδώ πάρα πολύ για τις παλιότερες συνεργασίες, για ανθρώπους που έκαναν μεγάλη επιτυχία στην πορεία τους, αλλά όταν βρέθηκαν με την κυρία Βαγενά ήταν στο ξεκίνημά τους, και θέλω και τη δική σας εμπειρία. Αλμπέρτο. Η δική μας εμπειρία, η δική μου εμπειρία, γιατί θα μιλήσω για όλα αυτά, σίγουρα μου δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη το γεγονός ότι μου εμπιστεύτηκε ένα τέτοιο ρόλο σε ένα τόσο σπουδαίο έργο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι μια πρόκληση για μένα. Και η συνεργασία μας μέχρι στιγμής είναι άψογη. Είναι και δύσκολο το έργο. Είναι δύσκολο το έργο, είναι δύσκολος ο ρόλος και χρειάζεται ένα περιβάλλον δημιουργικό. Και νομίζω ότι η κυρία Βαγενά το παρέχει αυτό το περιβάλλον. Πες μας, Γιώργο. Πώς γνωρίστηκα με την Άννα? Ναι, και η συνεργασία σας. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. Γιατί αύριο θα... Δεν ξέρει κανείς. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Αυτό που έχει σημασία και στο θέατρο είναι ότι είναι σαν το σπίτι μας ένα πράγμα. Δηλαδή και πρακτικά, δηλαδή και τρώμε εκεί και έχω κοιμηθεί εγώ πολλές φορές. Κάποιες, γιατί ο δικός μου ρόλος εμφανίζεται στο δεύτερο μέρος, οπότε όσο δουλεύανε το πρώτο, εγώ έριχνα αρκετούς ύπνους, θα έλεγα. Και μπριζόλες. Οπότε εκεί αισθανόμαστε κάπως σαν το σπίτι μας, δηλαδή. Και αυτό
το έχει καταφέρει η Άννα και ο Λουκιανός. Παίζει τον Τζιμ στο Γυάλινο Κόσμο, τον επισκέπτη που έρχεται στην οικογένεια, γιατί ο Αλμπέρτο κάνει το γιο μου. Η Γιασεμί κάνει την κόρη μου, η Κιλαϊδόνη, ο Αλμπέρτο κάνει το γιο. Η κόρη σας. Ναι. Και ο Τζιμ είναι το πρόσωπο που έρχεται απ' έξω μέσα στην οικογένεια αυτή. Είναι το πρόσωπο που φέρνει, ας πούμε, ένα άλλο κλίμα μέσα στην οικογένεια. Και ήταν πραγματικά και είναι εξαιρετικό στην παράσταση και από την πρώτη στιγμή είπα ότι αυτός είναι. Και τον άγγιξα με το χέρι μου. Το φέρω τύχη σε όλη τη ζωή. Λένε ότι αυτή η παράσταση, ο Γυάλινος Κόσμος, βγάζει πρωταγωνιστές για τους νέους ανθρώπους. Έβγαλε τη Λαμπέτη. Το 47, πότε ήταν το 47, 46, 47 στο Θέατρο Τέχνης. Εκεί καθιερώθηκε η Έλλη Λαμπέτη. Και όταν παίχτηκε στο Εμπρός, ο Κουρίς βγήκε νομίζω από αυτή την παράσταση. Και η Αγγελική Παπαθεμελή. Σε αυτές τις παραστάσεις, σε αυτή την παράσταση βγήκαν και φανήκαν. Και εύχομαι και νομίζω ότι και τούτα τα παιδιά θα τους ανοίξει ένας μεγάλος δρόμος με πολλές επιτυχίες. Για να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι όμως της δημιουργίας του θεάτρου αυτού στο Μεταξουργείο, που δεν είναι απλά και μόνο ένα θέατρο, είναι ένας συνολικό. Πώς θα τον χαρακτηρίζαμε, ένας χώρος που προσφέρει. Πολυχώρος. Μικρός πολυχώρος. Μικρός πολυχώρος. Μινιατούρα του τσίρκου. Με τη λογική του τσίρκου. Δηλαδή έτσι όπως είναι η τέντα και δίπλα έχουν εκείνα τα βαγονέτα και μένουν εδώ. Εμείς έχουμε ένα θέατρο και δίπλα μένουμε, ας πούμε. Οπότε είναι το πράγμα. Και ένα μικρό εστιατόριο. Μια μικρή βιοτεχνία θεάματος. Έχετε βρεθεί ποτέ έτσι σε. Στον πειρασμό να το πω, δεν ξέρω. Και το απευθύνω αυτό το ερώτημα και στην Κερασία και στον Γιάννη τον Κωνσταντζόγλου, γιατί τα παιδιά είναι πιο νέα στο επάγγελμα, οπότε είναι πιο λίγη η διαδρομή. Αλλά έχετε βρεθεί έτσι ποτέ στον πειρασμό να σας προτείνουν να κάνετε κάτι το οποίο δεν το πιστεύετε, ούτε σας πάει πάρα πολύ, αλλά έχει όμως μια οικονομική απολαβή δυνατή και θα σας βοηθήσει να ξεπληρώσετε άλλα πράγματα, τα δάνεια που κουβαλάτε, είναι, κυρία Βαγενά, αυτά. Ναι, και έχω υποκύψει στον πειρασμό. Ανετότατα, ευκολότατα. Ο Λουκιανός, γιατί πριν μου είπε ότι εγώ θα το κάνω και αν όποιον αρέσει και. Όχι, εγώ είχα ένα πείσμα περίεργο, δηλαδή έκανα πάντα τις δουλειές που πίστευα και που ήθελα να κάνω. Έχω αρνηθεί στο κίνημά μου. Χωρίς όμως να ξέρεις ότι εν πάση περιπτώσει θα τα βγάλω κουτσά στραβά οικονομικά. Καταρχήν έλεγα αυτό δεν θα το κάνω και στείλτε μου το λογαριασμό. Και μετά έτσι, μάλιστα. Η Άννα. Τι ακριβώς, αν έχω κάνει. Ως προς αυτό, δηλαδή. Συγγνώμη. Έχω κάνει αρκετές φορές δουλειές που δεν τις πίστευα. Δηλαδή, έχω κάνει, ας πούμε, βιντεοκασέτες. Μπορεί να μην το ξέρετε. Ναι. Αλλά. Μάλλον για το μόνο πράγμα για το οποίο στεναχωριέμαι είναι αυτές οι βιντεοκασέτες που έχω κάνει. Όχι, στο θέατρο δεν έχω κάνει πράγματα. Ήταν αυτά Βαγγελίτσες, ήταν ως επιτοπλίστων. Και Βαγγελίτσες, οι οποίες παίζονται συνεχώς ακόμα. Ναι. Δεν τις πράττουμε τίποτα. Επαρχιακά τα δικαιώματα. Ναι. Ναι, όχι, είναι επαρχιακά κανάλια, τις παίζω κατά κόρο. Και μου λέει και με μεγάλη χαρά όταν πάω περιοδίες, κυρία Βαγενά, χτες σας παίξαμε εδώ πέρα, ποιο παίξετε πάλι. Βαγγελίτσα κατάσκοπος, Βαγγελίτσα παρτιγλίτσα κτλ. Στην φετινή παράσταση, αλλά και στην προηγούμενη, στη φθινοπορεινή σονάτα, ήταν και η κόρη μαζί, η μία εκ των δύο, ναι. Η Γιασεμί Κιλαϊδόνη, η οποία πρέπει να καταθέσω ότι μοιάζει στον μπαμπά. Η άλλη κόρη, από ό,τι εκμεύω εδώ, μοιάζει στην Άννα τη Βαγενά. Λοιπόν, πόσο είναι εύκολο, δύσκολο, όμορφο να βρίσκεστε στη σκηνή μαζί με την Γιασεμί Κιλαϊδόνη, την κόρη. Στην αρχή ήταν οδυνηρό. Πρόπερση ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Πότε όταν κάναμε τη φθινοπορεινή σονάτα του Μπέρκμαν. Το οποίο ήταν ένα έργο που αναζητούσατε, νομίζω, κιόλας, ειδικά για να βρεθείτε σε ρόλο μάνας κόρης. Τότε εκείνη τη χρονιά ήταν πολύ δύσκολο, ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε μαζί. Δεν ήμουν σίγουρη ακόμα για τη Γιασεμί και υπέθερα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν βασανιστικό, δεν θέλω να ξανατύχει ποτέ. Δηλαδή είχα την αγωνία. Και εκείνη φαντάζομαι, και έτσι δεν είναι και εύκολο. Αλλά πιο πολύ είχα εγώ. Μέχρι που έπαιρνα ανάσες για λογαριασμό δικό της. Εκεί που έπρεπε να σάνει η Γιασεμί, ανέσανε εγώ πιο πριν. Ήταν κάτι το απίστευτο. Πήρε πολύ καλές κριτικές η Γιασεμί τότε. Και έτσι άρχισα λίγο να ησυχάζω. Πίστηκα για τη Γιασεμί ότι είναι καλή πέρσι. Που την είδα σε ένα πράγμα που έκανε με νέα παιδιά, τον άλλο θάνατο της Ιωάννας Λορένης. Εκεί σιγουρεύτηκα και είπα ότι ναι, το παιδί μου. Για σε μία αυτό το παιδί είναι καλό στο θέατρο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία της. Κανείς δεν ξέρει ποτέ τι θα συμβεί στον κάθε άνθρωπο και πόσο η τύχη θα τον βοηθήσει. Όμως αξίζει τον κόπο να είναι ηθοποιός. Πόσο δύσκολο όμως θα ήταν και για τους δυο σας να, στην περίπτωση ας πούμε, που δεν προχωρούσαν τα πράγματα, να πείτε ότι κοίταξε να δεις, δεν ψάχνεις να κάνεις μήπως κάτι άλλο. Θα ήταν πάρα η ζωή σου θα είναι πιο εύκολη. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Είναι και δύσκολο ειλικρινά αυτό. Έτσι, και γιατί. Ξέρετε, πρέπει να ξέρετε ότι για ένα παιδί που έχει επώνυμους γονείς και μάλιστα μία μητέρα ηθοποιό,
δεν της άνοιγε το δρόμο, της το δυσκολεύει. Θέλετε να πάμε να δούμε από τις δουλειές σας στο θέατρο, να δούμε και τα παιδιά. Έχουμε υλικό τέτοιο. Έχουμε, βεβαίως έχουμε υλικό τέτοιο.